Θα κάνουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μάλιστα. Θυμάσαι παλιά το ραντεβού στα τυφλά. Έτσι θέλουμε λίγο να σε αποκαταστήσουμε, να σου δούμε, να δούμε και εμείς λίγο το γούστο σου. Το γούστο μου, πώς να το δεις, αγόρι. Τι θα διαλέξεις, έχουμε τρεις. Για να σας δω. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Ναι. Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι θα απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Μάλιστα. Τις οποίες θα τις δεις σε βίντεο. Ανοίξτε τις κάμερες, παρακαλώ. Κάμερες. Ανοίξτε, δεν βλέπω. Okay. Δεν θα βλέπει. Λοιπόν, τους κάναμε την ερώτηση, ναι, πού θα την πήγαινες στο πρώτο ραντεβού. Εμένα. Ναι, και απαντάει πρώτος ο Μιχάλης. Μάλιστα. Θα το είχα οργανώσει, θα είχα κλείσει εισιτήρια, θα ήταν έκπληξη, θα είχα προσπαθήσει να έχει τουλάχιστον 2 μέρες ένα Σαββατοκύριακο κενό, να μην έχει δουλειά. Αυτά. Και θα της έκανα έκπληξη και θα βρισκόταν ξαφνικά στη Βενετία. Πού, στη Φλωρεντία. Στο πρώτο ραντεβού θα πηγαίναμε για ποτό κάπου στο κέντρο. Στο μοναστηράκι, ας πούμε. Και μετά, εφόσον όλα πήγαιναν καλά, θα την πήγαινα μία βόλτα στην πλάκα να προβατήσουμε λίγο και να έρθουμε πιο κοντά. Επειδή με την πλήρη θα περνούσαμε τέλεια, θα πήγαινα να την έπαιρνα, θα βρίσκαμε μία ωραία κωμωδία στο σινεμά ή θέατρο, θα πηγαίναμε, θα γελάγαμε, θα περνούσαμε ωραία και μετά φεύγοντας, θα πηγαίναμε είτε να φάμε κανένα παγωτό, είτε κάμια κρέπα, σοκολάτα, μπισκότο μόνο. Λοιπόν, ο πρώτος, για να σου θυμίσω, είπε ότι θα σου έκανε μια έκπληξη και θα σε πήγαινε στη Βενετία. Φλωρεντία ή Βενετία. Βενετία. Γιατί έχει κόβει η χώρα ή η πόλη. Όχι, βέβαια, έχει σημασία ο πρόσωπος. Η Φλωρεντία με τη Βενετία. Λοιπόν, όχι, για τη Βενετία έχω πάει. Και Φλωρεντία, όχι να το πενευτώ. Θα πάω για παγωτό. Ο δεύτερος θα σε πήγαινε στο κέντρο, θα περπατάγατε στην πλάκα. Έτσι να έρθετε λίγο πιο κοντά. Και ο τρίτος θα σε πήγαινε σινεμά, να δείτε έτσι μια κωμωδία, παγωτό, σοκολάτα, κρέπες και τέτοια. Δεν μπορώ να πάω τη βόλτα μου στην πλάκα μετά σινεμά και να ταξιδέψω. Ένα θα πάρει, μάνα μου, που του θες όλο. Εντάξει. Λοιπόν, κράτα. Okay. Κράτα στο μυαλό σου. Okay. Γιατί έχουμε κι άλλο. Λοιπόν, μετά, η δεύτερη ερώτηση. Βρίσκεστε σε δείπνο και την πιάνεις να φλερτάρει με τον απέναντι σε κοντινό τραπέζι. Ποια πιάνω. Όχι. Βρίσκεστε σε δείπνο, λέμε στο Μιχάλη. Και στον άλλο. Ναι. Και την πιάνει σε σένα, ναι, να φλερτάρει με τον απέναντι σε κοντινό τραπέζι. Πώς αντίδρας, αγαπημένο μου φίλε, τι λες? Καμία αντίδραση. Θα έκανα ότι δεν κατάλαβα τίποτα. Εάν βέβαια αυτό γινόταν συχνά, σε κάθε ραντεβού που βγαίναμε, φλέρταρε η ίδια, τότε θα κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση και θα βρίσκαμε τη λύση. Φυσικά τσατίζομαι στην αρχή, της το λέω, κάνω σκηνή και μου σου πω ότι σηκώνω και φεύγω το τραπέζι και πληρώνει αυτή. Αυτά με τρελαίνω. Κινητό, τσιγάρα, κλειδιά, βγάζουμε πορτοφόλι, πετάμε πεντάρικο, βάζουμε μπουφάν, φεύγουμε. Λοιπόν, ο πρώτος. Εγώ από ό,τι τους ξέρω, λένε και τρεις την αλήθεια. Αλήθεια. Ο πρώτος δεν θα έκανε τίποτα, θα το σκεφτόταν, θα το συζητάγατε. Ο πρώτος είναι για γάμο. Έτσι. Ναι. Ο δεύτερος θα ζητιζόταν και θα σηκώνονταν να φύγει και θα σ' άφηνα πληρώσεις. Ο τρίτος θα σηκώνονταν, θα μαζεύει τα πράγματά του. Αλλά θα πέταγε και ένα πενιντάρι. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μάλιστα. Αν έφτανε η ώρα του χωρισμού, πώς θα τις το ανακοίνωνες? Για να δούμε τι είπανε. Σίγουρα δεν θα το μάθαινε μέσα από ένα γραπτό μήνυμα ή από ένα τηλέφωνο. Θα προσπαθούσα να προετοιμάσω το έδαφος για μια εβδομάδα, 5 μέρες και θα προσπαθούσα να της το πω έτσι ώστε να μην πληγωθεί κανένας από τους δύο μας. Θα της χαρίζω ένα υπέροχο και πολύ ξεχωριστό βράδυ, πάθος κτλ. Και μετά εξαφανίζουμε την επόμενη μέρα. Καλούμε στο σπίτι. Κάνουμε μια συζήτηση για το πολύ φιλοσοφική, για το πώς θα πάει η σχέση στο μέλλον ή στο τάδε επίπεδο δεν τα πάμε καλά, στο άλλο επίπεδο δεν τα πάμε καλά, στο τάδε επίπεδο δεν τα πάμε καλά. Αφήνει το πεντάρικο και φέρνει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον πρώτο, ο οποίος είναι πάρα πολύ διαλεκτικός για να γίνουν ανέμακτα τα πράγματα. Μετά ο δεύτερος είναι ότι. Ναι, ναι. Αλλά ναι, θα σε ευχαριστήσω, δηλαδή θα σου ρίξω. Αποχαιρετιστεί. Ναι, τι εγωισμός. Και μετά ο τελευταίος θα ανοίγει τη φιλοσοφική κουβέντα. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση, να ρωτήσουμε, μάλλον να διαφημίσουν λίγο τον εαυτό τους. Γιατί πρέπει να τους διαλέξεις? Αν θέλει να είναι ελεύθερη και να έχει κάποιον που να τη σέβεται και να την εμπιστεύεται, δεν έχει παρά να διαλέξει μόνο εμένα. Βίκυ, να ξέρεις ότι μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία, οπότε νομίζω ότι θα φάμε καλά εμείς. Είμαι δίδυμος με οροσκόπο Ταύρο, όπου μου πεις πάω, περνάω τέλεια παντού και θα περάσουμε τέλεια.
Λοιπόν, ποιον θέλεις, τον Α, τον Β ή τον Γ? Λοιπόν, κοίταξε, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα πω τώρα γιατί πρέπει να πω κάτι. Όχι, περίπου. Τι θα. Δηλαδή, ο πρώτος που είναι ένα παιδί πάρα πολύ όριμο από ό,τι. Ο πρώτος είναι ο άνθρωπος για σχέση και ο δεύτερος για πάγκο. Δηλαδή για σουξεδάκι. Ναι. Που είναι πιο, ξέρεις. Και ο τρίτος. Που συνδυάζει και Ανατολή και Δύση. Ο τρίτος λίγο με μπερδεύει, ρε παιδάκι. Και συνδυάζει και Ανατολή και Δύση. Ναι, και τον Ταύρο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Πρέπει ένας να είναι, έτσι. Ένας. Με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνω. Θα κάνω την όρημη και θα διαλέξω τον ένα, τον πρώτο. Το νούμερο ένα. Α, να περάσει ο Μιχάλης. Αυτόν. Λοιπόν, περίμενε. Α, παπαλίνα, αγόρια. Λοιπόν, ο... Δεν θα πούμε ποιον διάλεξε. Δεν θα πούμε. Όχι. Ωραία, εντάξει. Ποιον υποθέτεις ότι διάλεξες? Ποιος πιστεύεις ότι είναι αυτός που διάλεξες? Εσύ. Όχι. Εσύ, έτσι. Όχι. Εσένα έδειχνα. Βλέπεις. Λοιπόν. Παιδιά, εγώ θέλω να σας φιλήσω και για τα ταξίδια και για τα φαγητά. Έχει διαλέξει τον Μιχάλη, βέβαια. Έχει διαλέξει φυσικά τον Μιχάλη. Να πούμε ότι ο Βασίλης. Νομίζω. Ήταν το αλάνι εδώ. Μιχάλη. Πρέπει να φύγουμε. Μιχάλη, μαζέψου. Κοίτα τι γίνεται με το συνεργείο. Να δείξε και τα άλλα παιδιά. Περίμενε. Εσύ πήρε το κορίτσι. Ο Βασίλης ήταν το αλάνι που δίνει και τη χαριστική βοήθεια. Να δείξουμε το πρόσωπό του από την τηλεόραση. Να φυλάγονται τα κορίτσια. Και το αγόρι εδώ το ευέλικτο και το πάει παντού και περνάει παντού καλά. Είπε το μυστικό με τις κρέπες, έτσι. Ναι, μην φύγει κανείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Θέλω να σου πούμε ότι είναι συνεργάτες μας όλοι. Είδες τι ωραία παιδιά έχουμε. Με οτισιόν τους παίρνετε.